σαν όριμο φρούτο, όταν το φρούτο οριμάζει, διότι όταν το φρούτο θα οριμάζει θα εξαπήσει η κοινωνία. Πρέπει τώρα να ενδύνουμε τη δράση μας σε αυτή την κατεύθυνση. Και τέταρτο, ίσως όχι αμελητέρω, τέταρτο στόχος, πρέπει να φτιάξουμε ένα ανάγωμα σε αυτή την επέλαση της μυσαλλοδοξίας, σε αυτή την άνοδο της ξενοφοβίας, του ρατσισμού, σε αυτή την διείσδυση στα φτωχότερα λαϊκά στρώματα των ιδεών του αυγού του φιλιού. Να αποτρέψουμε στην ακροδεξιά να εκμεταλλευτεί την κρίση. Να μιλήσουμε και να συγκρουστούμε ιδεολογικά. Να εξηγήσουμε στον κόσμο ότι η κρίση και το μνημόνιο φτωχούς μπορεί να μας έκανε, μυσαλλόδοξους ρατσιστές και φασίστες όμως δεν θα μας έκανε. Είναι δουλειά καθενός και καθεμιάς όλων όσων αγωνιζόμαστε μέσα στους κοινωνικούς χώρους, μέσα στους κοινωνικούς αγώνες, γιατί εκεί είναι η μεγάλη μάχη και η μεγάλη σύγκρουση. Θέλω λοιπόν να κλείσω λέγοντάς σας ότι θα επεξεργαστούμε και τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις και την κατάθεση ψυχής που περισσότεροι από εσάς δώσατε σήμερα εδώ και κυρίως θα επεξεργαστούμε την ιδέα αυτή η συνάντηση με όλες εκείνες τις ζωντανές κοινωνικές δυνάμεις και τις συλλογικότητες να μην είναι κάθε φορά που έρχεται η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Να είναι μια πιο μόνιμη διεργασία σε μια προοπτική.